Πρεμιέρα λοιπόν εμβολιασμών σήμερα, Νίκη, και στα περιφερειακά νοσοκομεία. Στο ΑΧΕΠΑ ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα των εμβολιασμών στις 4.30 το απόγευμα. Εμβολιάστηκαν 60 υγειονομικοί, ενώ η διαδικασία κύλησε ομαλά. Αύριο αναμένεται να εμβολιαστούν άλλοι 80 γιατροί και νοσηλευτές, κυρίως από τις κλινικές COVID. Και στη Λάρισα είχαμε 105 εμβολιασμούς υγειονομικών. Επίσης, στα Ιωάννινα είχαμε πρεμιέρα σήμερα εμβολιασμών. Εμβολιάστηκαν 78 γιατροί και νοσηλευτές. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου συνεχίζεται η διαδικασία. Μέχρι την ολοκλήρωσή της υπολογίζεται ότι θα έχουν εμβολιαστεί 80 γιατροί και νοσηλευτές. Τώρα, αύριο, εδώ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, θα έρθουν και οι συντονιστές εμβολιαστικών κέντρων από τα υπόλοιπα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης να δουν πώς κυλάει η διαδικασία, έτσι ώστε να ξεκινήσει ο εμβολιασμός και των υπόλοιπων υγειονομικών την ερχόμενη Δευτέρα 4 του μηνός, ώστε να έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του εμβολιασμού στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας μέχρι και τις 20 Ιανουαρίου. Mm-hmm. Οι υγειονομικοί, ωστόσο, εφιστούν την προσοχή όλων μας, αφού μπορεί να μπήκαμε και να ξεκίνησε το σχέδιο Ελευθερία. Ωστόσο, οι ΜΕΘ παραμένουν ασφυκτικά γεμάτες. Το ΑΧΕΠΑ ολοκλήρωσε τον πρωί την εφημερία με μία ελεύθερη κλίνη ΜΕΘ, και το Παπα-Νικολάου που κυλάει η εφημερία, οι κλίνες ΜΕΘ δεν ξεπερνούν τις 2 με 3, Νίκη.